Καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας για να δούμε και το άλλο θέμα μας, να δούμε τα εθνικά μας θέματα. Εδώ ανοίγουμε τη βεντάλια της ενημέρωσης. Να ξεκινήσουμε. Όλοι κυρίους έχουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, όλοι από κυρίους έχουμε. Από το... Ο κύριος Κερίδης. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους συνομιλητές. Της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Φάμελος. Γεια σας, κύριε Φάμελε, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, από τις Βρυξέλλες. Να καλημερίσω εγώ τους συναδέλφους, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλή σας μέρα. Και τον Γιάννη Στρατάκη. Τον Γιάννη το βλέπουμε κάθε εβδομάδα εδώ. Τον έχουμε κοντά μας πιο συχνά. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το θέμα και τις συναντήσεις, εχθές δύο κρίσιμες συναντήσεις του κύριου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο Μπάιντεν. Κύριε Κερίδη, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος έτσι, σχολιαστής και καλύτερος αναλυτής από εσάς την επόμενη μέρα να μας δώσετε τη δικιά σας εκτίμηση. Να το κρατήσω για την προεκλογική μου εκστρατεία, κύριε Χασαπόπουλε. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να πω και καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, την επόμενη φορά. Να πούμε για τα ελληνοτουρκικά ότι αποκαταστήθηκε χθες ένας απευθείας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, που έχει πάντοτε τη σημασία και τη χρησιμότητά του. Επιβεβαιώθηκε και επιτάθηκε, να πούμε, η ύφεση της έντασης που εντελώς απρόκλητα και αδικαιολόγητα είχε προκαλέσει η ίδια η Τουρκία το 2020. Αυτά είναι τα δύο θετικά. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει. Οι δύο συναντήσεις του Ερντογάν συνδέονται, διότι όλο αυτό το καλό πρόσωπο καταρχήν της Τουρκίας, όχι επί του εδάφους, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικό, έχει να κάνει με την επανασυσπήρωση της Δύσης. Η διαίρεσή της τα προηγούμενα χρόνια είχε επιτρέψει στην Τουρκία να εκμεταλλευτεί ένα γεωστρατηγικό κενό εδώ στην Μεσόγειο. Η επιστροφή της Αμερικής, αυτό είναι το μεγάλο και κρίσιμο. Η Προεδρία Biden περίσεψε το μέλι χθες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε να δούμε πολλά χρόνια τόσο πολύ μέλι και τέτοιου τύπου καλή χημεία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Ανάγκασε και τον Ερντογάν να συντονιστεί με αυτό το ευρύτερο κλίμα για να μην απομονωθεί. Η δικιά μας προσπάθεια είχε επιτυχία. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ερντογάν, σε σχέση με τη στάση που κρατούσε και πέρσι και τους προηγούμενους μήνες πριν αλλάξει η ηγεσία στις ΗΠΑ, ότι πια έβαλε την ουρά στα σκέλια. Νομίζω είναι πολύ βαρύ αυτό και πολύ πρόωρο για να πούμε κάτι τόσο. Οπωσδήποτε δεν είναι ο Ερντογάν που κατηγορούσε τον Biden για δολοφόνο, τον Μακρόν για ψυχοπαθή, τον Μητσοτάκη δεν θυμάμαι γιατί, τον είδατε χθες. Έχει ταλέντο στην Κολοτούμπα και έχει ταλέντο στην Γαλιφιά και στην Γοητεία. Δεν θα ήταν εκεί για 20 χρόνια αν δεν είχε αυτή την ευελιξία. Επί του πεδίου επιμένει. Στη Λιβύη δεν αποσύρει τα στρατεύματα, παρόλο που του το ζητούν ΟΗΕ και διεθνή κοινότητα και Αμερική. Και Ευρωπαίοι. Πάει σήμερα στο Αζερβαϊτζάν να γιορτάσει με το φίλο του Αλή Ευθυνίκη επί των Αρμενίων σε ένα έτσι εθνικιστικό πανηγύρι στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Υπάρχουν όλα αυτά που μας προβληματίζουν, όμως είναι θετικό και η επικοινωνία και να φύγουμε από την ένταση να μην ξαναζήσουμε το 2020. Το παίζει σε διπλό ταμπλό σε σχέση με την Αμερική, γιατί είδαμε μια κίνηση που έκανε με την Κίνα. Αφήνει ανοιχτές πόρτες με την Κίνα και σαν να πιέζει. Αισθάνομαι την Αμερική με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν βρέθηκε πάρα πολύ πιεσμένος και να θυμηθούμε ότι δεν είναι πιεσμένος μόνο γεωστρατηγικά ή πολιτικά, άμεσα οικονομικά που χτυπάει και έχει αντίκτυπο στη τσέπη του κάθε Τούρκου. Διότι εάν χθες δεν υπήρχε αυτό το κλίμα, σήμερα το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ή η τουρκική λίρα, βλέπετε η Τουρκία σήμερα βρίσκεται σε αντίστοιξη με εμάς. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα πια, το γράφει σήμερα πρωτοσέλιδο η Financial Times, να δανειζόμαστε με πενταετή ομόλογο με αρνητικό επιτόκιο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δίνει μια άνεση και επιτάσσει την αυτοπεποίθηση του Έλληνα Πρωθυπουργού σε αυτή την διαπραγμάτευση. Ο Τούρκος δεν έχει αυτή την ευκολία, είναι πολύ πιεσμένος και είναι αναγκασμένος. Από εκεί και πέρα η εμπλοκή παραμένει με τους Αμερικάνους και τα S-400, διότι υπάρχει νόμος του Κογκρέσου, ό,τι και να θέλει να κάνει ο Biden, αν ήθελε να κάνει, υπάρχει νόμος τον οποίο δεν μπορεί να παρακάμψει και υπάρχει εκεί ένα πάρα πολύ κακό κλίμα για την Τουρκία, πολύ χειρότερο από ό,τι στην Αμερικανική κυβέρνηση, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Εννοώ με τον Μενέντες και τον Ρούμπιο, διακομματικό, ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, για όλα αυτά που είχαν γίνει. Άρα ήταν μια μεταβατική συνάντηση, όχι καταληκτική, η οποία ήταν μια πρώτη γνωριμία για να σπάσει και ο πάγος. Τώρα, βάλτε μια ανωτελεία. Κύριε Φάμελε, ο Ερντογάν προσπαθεί να σώσει την οικονομία του με αυτό που κάνει, να μην καταρρεύσει η οικονομία της Τουρκίας.
Αυτή την περίοδο νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι και μετά την αλλαγή στην πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ η Τουρκία έχει δύο μέτωπα ανοιχτά στα οποία κάνει ταυτόχρονα βήματα. Το ένα είναι ότι βρίσκεται υπό αξιολόγηση, θα προσπαθούσα να πω, με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, επιφύλαξη. Δηλαδή οι διεθνείς δυνάμεις και γενικά οι χώρες παρακολουθούν τις συμπεριφορές, τις τάσεις και γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει τροποποιήσει τη στάση του απέναντι στην Ελλάδα και έχει μετριάσει την προκλητικότητα τουλάχιστον, η οποία προφανώς και παραμένει ως ένα πολιτικό εργαλείο της Τουρκίας. Ταυτόχρονα και η οικονομία της Τουρκίας έχει αρκετά ζητήματα ανοιχτά, γι' αυτό και ενδιαφέρει πάρα πολύ την Τουρκία και το ζήτημα της τελωνιακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα ζητήματα γενικά των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Αυτά τα δύο περιστατικά νομίζω ότι περιγράφουν τις δυνατότητες που έχει η ελληνική διπλωματική πολιτική αυτή την περίοδο. Άρα νομίζω ότι εύκολα καταλήγουμε όλοι στο συμπέρασμα ότι είναι μια περίοδος που η Ελλάδα θα μπορούσε με μια στρατηγική σχεδιασμένη να διεκδικήσει και να κερδίσει κάποια ζητήματα τα οποία θα αφορούν το βασικό πρόβλημα, τη λύση δηλαδή του βασικού ζητήματος που έχουμε με την Τουρκία, που αφορά τα ζητήματα δηλαδή της υφαλοκρηπίδας και της ανεξάρτητης και οικονομικής ζώνης. Και γι' αυτό ζώνης. Λέτε ότι και ο κύριος Τσίπρας έκανε την πρόταση να συνδεθεί το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης. Μα είναι προφανές ότι εμείς πιστοί, αν θέλετε, στην επιλογή μας να έχει η Ελλάδα ενεργητική εξωτερική πολιτική και να μην είναι απλώς παρατηρητής ή να μην θέλει μόνο να καταπραίνει τις εντάσεις, διότι πρέπει να λύνουμε και τα προβλήματα, διότι αγαπητοί φίλοι και κυρία Βούλγαρη, αν δεν λύσουμε προβλήματα θα επανέλθουν τα προβλήματα αυτά με αυτή την προκλητική συμπεριφορά που έχουμε την άλλη μεριά του Αιγαίου. Θα έπρεπε να έχουμε εκμεταλλευτεί τη συγκυρία ή εγώ λέω να την εκμεταλλευτούμε και τώρα, δεν έχει κλείσει αυτό το χρονικό παράθυρο, έτσι ώστε να οδηγήσουμε μια συζήτηση και με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε λύσει το βασικό πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να πω. Να συζητήσουμε για την διεύρυνση των χωρικών υδάτων μας, γιατί είναι μια κουβέντα από το περασμένο καλοκαίρι, την ακούγαμε συνέχεια και η αντιπολίτευση μάλιστα ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου καταρχήν να πω για να ολοκληρώσω το σχολιασμό ότι από τα δύο θέματα που προέκυψαν ως διαρροές από τη συνάντηση, το πρώτο που έλεγε ότι κάναμε ένα βήμα για ένα ήσυχο καλοκαίρι, άρα εμένα με προβληματίζει το ότι κάναμε απλά ένα βήμα και δεν έχουμε λύσει τα θέματα των εντάσεων. Και δεύτερον, το ότι ο κύριος Ερντογάν επέμεινε ότι δεν θέλει εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μας απομακρύνεται η στρατηγική μας. Δεν μπορώ να διαπιστώσω εύκολα, τουλάχιστον από τις διαρροές, να έχει προκύψει κάποιο ζήτημα βελτίωσης της ελληνικής θέσης ή να έχουμε εκμεταλλευτεί ή να έχουμε διατυπώσει στρατηγική. Εδώ είναι μια μόνιμη κριτική που κάνουμε απέναντι στην κυβέρνηση, διότι ναι, κυρία Βούλγαρη, εκτιμώ ότι η διεθνή συγκυρία αυτή τη χρονική στιγμή και η λειτουργία και η στάση της χώρας μας και όλα αυτά που είπε ο κύριος Κερίδης, εγώ θα ξεκινήσω από το East Med Act, το οποίο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από τα όργανα των ΗΠΑ και ακόμα επί προεδρίας του κ. Τραμπ, που δημιούργησε νέες συνθήκες προς όφελος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια ευκαιρία, τότε, όπως και να το κάνει κάποιος. Διότι είναι τότε είχαν αναλυφθεί πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν προωθήσει, αν θέλετε, τα συμφέροντα της χώρας. Βασικά, τα συμφέροντα της Ελλάδας, για να μην μπερδεύουμε και τους γείτονες και τους διεθνείς συμμάχους, είναι ειρήνη και συνεργασία. Βέβαια. Δεν έχουμε καμία διάθεση να ανοίξουμε αμφισβητήσεις για συνολικές διαφορές. Και όλοι θυμόμαστε, κύριε Φάμελε, τι γινόταν πέρσι τέτοιο καιρό. Πέρσι τέτοιο καιρό ουσιαστικά ήμασταν σε επιστράτευση. Όλος ο στρατός ήταν σε επιστράτευση, το ναυτικό μας. Θέλω, θα ξανάρθουμε σε εσάς, ολοκληρώστε, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει. Θέλω να πάρουμε άρωμα Βρυξελών με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον ευρωβουλευτή του κινήματος αλλαγής, να μας δώσει το κλίμα που υπάρχει εκεί. Κύριε Χασαπόπουλε, ο Ερντογάν με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Και καλό είναι πολλά από αυτά που λέει να τα ξεδιαλύνουμε για να βλέπουμε τις πραγματικές διαθέσεις. Ρητορικά, ναι, όντως. Προσπαθεί να αποκλιμακώσει. Είναι έτσι. Ακούω τους συνομιλητές και εσάς να μιλάτε για ένα πάγωμα των προκλήσεων. Ενημερώνω τους τηλεθεατές σας ότι 20 του Ιουλίου ο Ερντογάν θα είναι στα κατεχόμενα και θα εγγενιάζει στρατιωτική βάση ντρόουν στο νησί. Αυτό είναι ένα βήμα αποκλιμάκωσης? Όχι, βεβαίως. Πρέπει λοιπόν να τα λέμε όλα. Ναι, από ό,τι λέει το καλοκαίρι αυτό δεν θα έχουμε εντάσεις στο Αιγαίο και στο κομμάτι που αφορά εμάς την Ανατολική Μεσόγειο, όμως στην Κύπρο συνεχίζονται αμείοντες οι εντάσεις και τίποτα από αυτά και δεν ακούσαμε. Και όλα λένε τώρα ότι φεύγοντας από το Αιγαίο ουσιαστικά θα στοχεύσει στην Κύπρο ο Ερντογάν. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω, επειδή αυτή είναι ακριβώς η άποψή μου που είπατε τώρα, ότι θα ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση στο νησί και μετά από την πολύ άσχημη εξέλιξη
της ήττας του κ. Ακιντζή, που ήταν ένας πιο λογικός συνομιλητής σε σχέση με τη σημερινή ηγεσία στα κατεχόμενα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για μένα ο Ερντογάν χθες έκανε μια ακόμη τακτικίστικη κίνηση για να αποφύγει τη ζήτηση των κυρώσεων για το συμβούλιο που είναι στις 25 Ιουνίου, διότι ήδη έχει δεχθεί κυρώσεις από τους Αμερικάνους. Ναι. Δεν θέλει να δεχθεί κυρώσεις και από τους Ευρωπαίους, διότι αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για τον ίδιο και για την τουρκική οικονομία. Για μένα πρέπει να συνεχίσουμε αμείωτα την πίεση που αφορά και το εμπάργκο όπλων από ευρωπαϊκά κράτη προς την Τουρκία και κάτι περισσότερο. Υπάρχουν τρία επίπεδα αντιμετώπισης καταστάσεων. Το ένα είναι η συνεχής ένταση που είχαμε πέρυσι. Το άλλο είναι το πάγωμα που θέλουμε από τον κ. Μητσοτάκης έχει ας πούμε ως βασική στρατηγική και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Και το τρίτο είναι η λύση. Για μένα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση που είναι ο Ερντογάν και η Τουρκία και να χτίσουμε για το τρίτο. Δηλαδή πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκός δρόμος για την Τουρκία. Είναι μια τελειωμένη ιστορία. Εγώ τα λέω από το 2015. Τα έχω ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλο που άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές δεν ψήφιζαν για το πάγωμα των ενταξιακών διαδικασιών και τον τερματισμό τους. Και να πάμε σε μια συζήτηση που λέει: προχωράμε την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης, που λέει ότι θέλει η Τουρκία, και παράλληλα φτιάχνουμε ένα πλαίσιο μόνιμων κυρώσεων κατά πάντες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της και κατά πάντες κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτονικών χωρών. Για και μπορούν να το σε ένα συγκεκριμένο, προσέξτε, και είναι το check and balance. Και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο 2-3 ετών να πάμε με συνυποσχετικό στη Χάγη για να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα που είναι η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Για μένα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι ένα κυνήγι με την ουρά του Ερντογάν και η τακτική σμήτη. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στους συναδέλφους, η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι στην Μυτιλίνη. Γιατί καλά τα λέμε στα συνέδρια, μιλάμε για τις σχέσεις των δύο χωρών. Είδαμε τον Ερντογάν τουλάχιστον έχει καλή θέληση. Όμως στην καθημερινότητα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε τουρκική ακτεωρό να παρενοχλεί σκάφος του ελληνικού λιμενικού και μάλιστα δεν κάνω λάθος, το πλησίασε κιόλας, συγκρούστηκαν. Βεβαίως. Έχουμε αποκλειστικά πλάνα από το από ο Γιάννης Ζηνάνης έχει φωτογραφίες, τις οποίες θα τις δείξουμε τώρα. Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι στη Μυτιλίνη για γυρίσματα που θα γίνουν στο νησί. Έχει πάει βέβαια για κάνει ένα οδηπορικό εκεί. Γυρίζονται και κάποιες ταινίες. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας πει αυτές τις πληροφορίες και να δείξουμε τις φωτογραφίες, ναι, παιδιά. Μπάγια, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Μόλις φτάσαμε εδώ, μέσα σε 24 ώρες, Ανθήκη Ιορδάνη, ήταν δύο τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής που παρενόχλησαν και προκάλεσαν ζημιές. Σε δύο σκάφη του λιμενικού ανοιχτά της Μυτιλίνης. Μάλιστα. Αν είναι μπορούμε, αυτά τα παιδιά, που... να δείχνουμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο Γιάννης Συνάνη. Είναι αποκλειστικά πλάνα από τον Γιάννη Συνάνη. Μιλάμε για τα σκάφη τα οποία βρίσκονται για επισκευή. Ευτυχώς ήταν μικρές ηλικίες οι ζημιές, αλλά η ειδική ομάδα του λιμενικού σώματος τα επισκευάζει και τα ελέγχει για κάθε ενδεχόμενο. Εγώ αυτό που έχω να σας πω ότι βλέπω φτάνοντας εδώ στο λιμάνι της Μυτιλίνης είναι ότι υπάρχουν τέσσερα πάθη. Είναι τα πλωτά ανοιξή θαλάσσης, τα τέσσερα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης που περιφρουρούν και παραμένουν εδώ για κάθε ενδεχόμενο. Το λιμενικό σώμα, είμαστε έξω από το λιμεναρχείο αυτή την ώρα, μας λέει ότι ψυχραιμία αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση και ό,τι συμβεί μπορεί να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία. Αν και ήταν ακόμα μια προκλητική κίνηση αυτή που συνέβη λίγο πριν την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν. Επιβεβαιώνεται αυτά που είπαν οι καλεσμένοι μας, ότι οι Τούρκοι δεν αλλάζουν στο Αιγαίο, προκαλούν συνέχεια. Παιδιά, λίγο έτυχε εκεί να έχουμε και θύματα, να έχουμε σύγκρουση και να έχουμε ένα σοβαρό δυστύχημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στο Αιγαίο, αυτό που λένε οι Ιορδάνοι άνθρωποι του λιμενικού σώματος είναι ότι όταν βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Μπορεί μια προκλητική κίνηση της τουρκικής πλευράς να δημιουργήσει και ένα πολύ άσχημο ή τραγικό γεγονός, όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχώς αυτό δεν συνέβη. Ότι αυτό συμβαίνει σχεδόν καθημερινά, είτε με το λιμενικό, είτε με τους ψαράδες μας. Και τότε με τους πρόσφυγες που τους συνέδευαν. Τότε έχεις δίκιο. Και πήγαιναν τα ελληνικά σκάφη και κινδύνευαν οι άνδρες του λιμενικού. Ένας άνθρωπος που τα ξέρει πολύ καλά αυτά και τα έχει νιώσει και στο πετσί του, το λέω με την έννοια ότι ήταν υπεύθυνος, είναι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο συνάδελφος και ως πρώην υπουργός. Και θέλουμε το σχόλιο του τώρα, να τον βάλουμε στην κουβέντα. Κύριε Παναγιωτόπουλε.
Να σας πω, σωστά υπόθηκαν πράγματα από όλους τους συνομιλητές πριν. Αυτά τα δύο επεισόδια που είχαμε, δεν μιλάμε για σύγκρουση, μιλάμε για προσπάθεια διεμβολισμού. Έγινε προσπάθεια διεμβολισμού δύο πολύ μικροτέρων σε όγκο, σε μήκος και σε πλάτος περιπολικών του ελληνικού λιμενικού, από δύο μεγάλες ακτεωρούς του τουρκικού λιμενικού, οι οποίες περιπολούσαν στην περιοχή. Η μία δε, το ένα επεισόδιο, έγινε μέσα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι θέλω να πω. Είναι πολύ θετικό το γεγονός της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν που έγινε χθες. Στέκομαι στο πολύ συγκρατημένο tweet, και αυτό είναι πολύ σωστό που έκανε, του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Γιατί, τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Είναι κινήσεις τακτικής του Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει να παραστήσει το καλό παιδί προς τη Δύση, όχι για να επιστρέψει στην αγκαλιά της Δύσης, αλλά για να αποφύγει τη σύγκρουση με τη νέα διοίκηση Biden, που είναι αποφασισμένη να τον πιέσει μέχρι των άκρων για να φύγει από τη σφιχτή αγκαλιά του Πούτιν και να επιστρέψει στο δυτικό Μαντρί. Ο Ερντογάν θέλει να αναδείξει την Τουρκία όχι ως περιφερειακή δύναμη μόνο. Θέλει να την αναδείξει ως αυτόνομο διεθνή πόλο άσκησης γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, σχηνοβατώντας ανάμεσα σε Ρωσία, Κίνα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Biden αυτό δεν θέλει να το επιτρέψει σε καμία βάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, και πρέπει εδώ να σταθούμε, είπαμε για το επεισόδιο πριν, είναι χαρακτηριστικό των πραγματικών επιδιώξεων της Τουρκίας. Υπάρχουν και άλλα δύο γεγονότα. Πριν από λίγες μέρες τελείωσε μια μεγάλη άσκηση, ίσως η μεγαλύτερη άσκηση, τα παρακολουθώ από πολύ κοντά ως πρώην Υπουργός Άμυνας, η μεγαλύτερη άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων μέσα στους τελευταίους μήνες. Η Ντενίς Γκορντού. 132 πολεμικά πλοία, πλήθος ελικοπτέρων και πάνω από 25.500 στρατιώτες και πεζοναύτες, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από τις τουρκικές ειδικές δυνάμεις. Τι ήταν αυτή η άσκηση? Αποβατική άσκηση σε νησιά. Αντιλαμβάνεστε ποια νησιά. Πού έγινε, στα παράλια έγινε, κύριε Παναγιώτοπουλε? Και ποια χώρα στα νησιά αφορούσε? Στα παράλια έγινε αυτή. Οι ασκήσεις που γίνονται στον Εύρο από τουρκικές δυνάμεις στην Ανατολική Θράκη έχουν ένα σκοπό. Είναι ασκήσεις εισβολής σε γειτονική χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα, μέσω γεφύρωσης και διέλευσης ποτάμιας οδού, δηλαδή του Εύρου. Από τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία σε όλο το επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο των ενόπλων της δυνάμεων είναι προσανατολισμένη προς επιθετικές ενέργειες σε βάρος της Ελλάδος, δεν πρέπει όλες αυτές οι συναντήσεις να μας εκτρέφουν αυταπάτες. Χρειάζονται, είναι απαραίτητες. Πρέπει και η Ελλάδα να κερδίσει χρόνο για να ενδυναμώσει την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να τρέξουμε εκεί ακόμη περισσότερο. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να κλείσει γρήγορα και να προχωρήσει το θέμα των φρεγατών. Οι φρεγάτες πρέπει να φέρουν επάνω πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς για να μπορούν να πλήξουν ακόμη και την Άγκυρα. Mm-hmm. Δηλαδή, άρα λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ξέρω αν με ακούτε πάνω. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Που να υποχρεώσουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σεβαστεί την Ελλάδα. Και μόνο τότε με ο Ερντογάν μπορεί να συνομιλήσει με ειλικρίνεια και σε συνθήκες ισοτιμίας. Και να πω και κάτι να ακόμα. Να φτιάξουμε την επιστροφή του κύριου Παναγιωτόπουλου, αν με ακούτε. Η αποκλιμάκωση της έντασης αυτό το καλοκαίρι συμφέρει την Ελλάδα. Ελάτε. Και βεβαίως συμφέρει για άλλους λόγους στην Τουρκία. Αλλά σε καμία κύριε περίπτωση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, με ακούτε, δεν σας παρακαλώ. Η Ελλάδα με ακούτε. Να βοηθήσει τον Ερντογάν να ξεπλύνει πράγματα που έχει κάνει και έχει πει τον τελευταίο όχι, καιρό. Να θυμίσω το αντιεβραϊκό μάλιστα του μένος. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να δώσουμε το Ισραήλ, λόγο και στο Γιάννη. Δεν μας ακούτε. Βοηθήστε λίγο τα γεγονότα. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, με ακούτε? Δεν έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί είχε πέσει η επιστροφή του. Ωραία. Τώρα, πάμε στο Γιάννη το Στρατάκι. Γιάννη, για να σας ακούσουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα λεπτό, μας ακούτε τώρα?
Παρακαλώ, τώρα σας ακούω. Ωραία. Μια χαρά. Μισό λεπτό. Σας καταλάβαμε την τοποθέτησή σας. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη τον Στρατάκη, σας παρακαλώ πολύ. Τον Γιάννη, πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα? Όχι μόνο δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες με όλα τα τελευταία γεγονότα, αλλά θα πρέπει να είμαστε και βαθιά προβληματισμένοι μετά την τελευταία συνάντηση, στην οποία από ό,τι φαίνεται είχε επενδύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αν προσεγγίσουμε το ζήτημα επικοινωνιακά, όπως επικοινωνιακά πολλές φορές έρεται η κυβέρνηση, μάλλον δεν πήγαμε καλά. Και δεν πήγαμε καλά για τον εξής πολύ απλό λόγο. Ο κύριος Ερντογάν έκανε δηλώσεις αμέσως μετά τη συνάντηση, γενικότερα από τη συνάντηση ΝΑΤΟ. Εμείς αρκεστήκαμε σε κάποιες διαρροές, οι οποίες δεν ήταν και συγκεκριμένες, δεν έδειχναν κάτι συγκεκριμένο. Εκείνο που μαθαίνουμε όμως και είναι προς προβληματισμό, είναι ότι ουσιαστικά συμφωνήθηκε εντός πολλών εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, ότι θα υπάρξει ένας διάλογος. Έσπασε ο πάγος και θα πάμε σε ένα διάλογο κτλ. Αυτός ο διάλογος με τι ατζέντα θα αρχίσει να γίνεται? Θα έχουμε ένα Ερντογάν, μια Τουρκία που θα βάζει όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι και εμείς θα προσπαθούμε επιματέω να πούμε ότι αυτά δεν μας αφορούν, δεν είναι διμερείς διαφορές, ένα μόνο πρόβλημα έχουμε? Νομίζω πάντως από τα χθεσινά, Γιάννη, δεν φάνηκε αυτό ότι ο Ερντογάν έχει τη δύναμη να το κάνει. Και μετά τη συνάντηση με τον Biden και μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Διαφωνώ. Δεν είναι έτσι όπως ήταν τα πράγματα πριν. Συναντήθηκε ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Biden. Συναντήθηκε. Ο κύριος Μητσοτάκη συναντήθηκε. Ορίστηκε κάποιο ραντεβού. Ποιες ήταν οι διμερείς επαφές? Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί δεν συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, αφού έχουμε ένα πρόβλημα και είμαστε ο σταθερός πυλώνας, με τον κύριο Biden? Δύο τι να συμβαίνουν. Ή πραγματικά βρίσκεται σε μια τροχιά επαναπροσέγγισης η Αμερική με την Τουρκία, ή θα ενοχλούσε το Σουλτάνο μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εμένα με προβληματίζει. Υπάρχει και τρίτη περίπτωση, να ξέρεις. Το ταξίδι που προετοιμάζεται για την Αμερική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι, ακούστε. Και ποιος σας είπε ότι δεν θα γίνει και ταξίδι του Ερντογάν? Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ κάνουμε μια λάθος ανάγνωση, τουλάχιστον μια τετραετία, ίσως λιγότερο, μια διετία, ότι η Τουρκία, η απομονωμένη, η οικονομικά στριμωγμένη, και βλέπουμε την Τουρκία να λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από ό,τι εμείς εκτιμούμε. Και τα παζάρια της κάνει, και τις επαφές της έχει, και τις διευρύνσεις έχει σε πολλά επίπεδα, και εμείς μένουμε στο να καθορίσουμε ή να μην καθορίσουμε μια ατζέντα. Και εν τέλει, ποια είναι η γραμμή που έχει η κυβέρνηση? Η γραμμή σκληρή δέντια ή η ήπια προσέγγιση που φαίνεται ότι εκφράζει? Εντάξει. Πάντως, Γιάννη μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι και οι σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον είναι στο χειρότερο σημείο και γι' αυτό δεν δέχτηκε ο Biden το Μητσοτάκη. Μην το πούμε δεν αυτό. Δεν είπα κάτι τέτοιο, γιατί εμείς έχουμε πει, έχουμε δηλώσει εδώ και καιρό ότι είμαστε προβλέψιμοι σύμμαχοι. Οπότε τι πρόβλημα να έχουμε? Ωραία. Ακούσαμε τα ερωτήματά σου. Ωραία. Βάλε μια ανωτελεία. Εγώ θα ήθελα ένα πολύ ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τους τρεις πολιτικούς μας για να κλείσουμε. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Κερίδη. Κύριε Χασαπόπουλε, μια κουβέντα θέλω να πω. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίω. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η σχέση. Ένα πολύ σύντομο, σας παρακαλώ. Ναι. Δεν ήταν ποτέ καλύτερη. Θα σας έλεγα και προσωπικά Biden-Μητσοτάκη. Ο Biden είδε τα προβλήματα χθες και ήθελε να συνομιλήσει για τα προβλήματα και όχι για τη σχέση εκείνη που έχει ελάχιστα, σχεδόν καθόλου, ζητήματα. Άλλωστε, προγραμματίζεται το επίσημο ταξίδι το φθινόπωρο του Έλληνα Πρωθυπουργού και η επικοινωνία των δύο πλευρών εδώ είναι διαρκής. Τώρα, η θέση της κυβέρνησης είναι ενιαία και σαφέστατη. Εκεί που υπάρχει σύγχυση είναι στην αντιπολίτευση και την ακούσατε. Από τη μια μεριά υπάρχουν αυτοί που θέλουν περισσότερο διάλογο, μιλάνε για Ελσίνκι Πλας. Από την άλλη υπάρχουν αυτοί που λένε γιατί μιλάτε, δεν έπρεπε να μιλάτε καθόλου. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι ξεκάθαρα. Η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι θέλει να συνομιλήσει, αλλά αφού φύγουμε από την ένταση του Ούρους Ρέις. Το έκανε αυτό η Τουρκία, άνοιξε ένας διάβλος και τώρα επεκτείνεται. Είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι στις προσδοκίες μας και δεν δικαιούμαστε να έχουμε αυταπάτες. Διότι η Τουρκία δεν βρίσκεται στην εποχή του Ελσίνκι το 1999-2002, όταν έκανε πέρα τον Τενκτάς και έφερε τον Ταλάτ
στην κατεχόμενη Τουρκία. Άρα, κύριε Κερίδη, αναμένουμε περαιτέρω κουβέντα με την Τουρκία. Ωραία, θα συζητηθεί άνθρωπο, κάνει το ακριβώς αντίστροφο. Και είναι πολύ πιο προκλητική και επιθετική. Θα συζητηθεί η διεύρυνση των χωρικών υδάτων, θα μπει αυτό στο τραπέζι. Τα θέματα είναι όλα πάντοτε. Όπως ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση ήταν η πρώτη που επέκτηνε, αυτή η κυβέρνηση εννοώ, στο Ιόνιο. Και θα το κάνει και αλλού. Και θα το κάνει και αλλού. Όλα πάντοτε στη βάση του εθνικού συμφέροντος. Ένα σύντομο σχόλιο, σας παρακαλώ. Νομίζω πολύ ότι η Τουρκία ευνηδιάστηκε με την ελληνική αντίδραση στον Εύρο. Επιχείρησε να στρατικοποιήσει, δεν τα κατάφερε. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Χωρίς φανφάρες, χωρίς. Πάτε μια ανατελεία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μας πιέζουν για διάλειμμα. Έτσι. Κύριε Φάμελε και κύριε Ανδρουλάκη, ένα σύντομο σχόλιο, σας παρακαλώ πολύ. Πολύ σύντομα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επαναφέρω αυτό που είπα στην αρχή. Όσο η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά και να παρουσιάσει ότι κάτι φοβερό έγινε, τότε θα χάνουμε το στόχο που είναι η βελτίωση της θέσης της χώρας μας. Δυστυχώς, η στρατηγική της χώρας μας δεν έχει φανεί πουθενά. Δυστυχώς, ήταν για μένα λανθασμένη διαρροή ότι είναι μόνο διμερή τα θέματα και ότι δεν πρέπει να έχουμε συμμετοχή των ΗΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς και πρέπει να συνδέσουμε την Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας με το θέμα της μοναδικής διαφοράς που έχουμε και προφανώς πρέπει να υπάρχουν και ζητήματα κυρώσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα έχει πετύχει η κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια. Χρειαζόμαστε ισχυρή ενεργητική διπλωματία. Είναι λάθος το ότι εδώ και δύο χρόνια δεν είχαν κάνει κάτι και τώρα επιτέλους ξεκινάνε ακόμα και τη Σύνοδο των Ηγετών του Νότου. Αυτά τα είχαμε ζητήσει από την πρώτη μέρα, διότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ενεργητική διπλωματία και δεν πρέπει να έχουμε υποχρεωτικότητα μόνο για ένα ήσυχο καλοκαίρι. Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί ότι ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς εχθρούς και έχει χάσει πάρα πολλούς φίλους, ώστε να πετύχει μια πολιτική που σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει συνθήκες επίλυσης των θεμάτων που υπάρχουν. Θέλω να σας πω μόνο ένα ζήτημα. Προσφυγικό Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έγινε μια συμφωνία για το ένα προς ένα με Συρίους που θα έφευγαν από την Ελλάδα προς την Τουρκία και κάποιους άλλους που θα πήγαιναν από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Αυτό δεν έχει λειτουργήσει πρακτικά. Άλλοτε μειώθηκαν οι ροές. Πρακτικά ως συμφωνία δεν έχει λειτουργήσει και τα νησιά μας παραμένουν εγκλωβισμένα με πολύ άσχημες πολιτείες. Και σε αυτό το πεδίο που εάπτεται των ευρωτουρκικών σχέσεων πρέπει να κάνουμε πράγματα και να μην φέρουμε μια κατάσταση που είναι πολύ δυσχερής για τους πολίτες σε αυτή την περιοχή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να κλείσουμε. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε. Μια κουβέντα μόνο. Μην μας οδηγήσει η εικόνα της προσωρινής αποκλιμάκωσης της έντασης σε εγκατάλειψη του προγράμματος περαιτέρω ενδυνάμωσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη στην περιοχή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.